Η επιλογή της ημερομηνίας της απόψινής μας συνάντησης είναι συμβολική, είναι καλύτερη για το ξεκίνημά μας. 21 Μάρτη σήμερα, έχουμε ησημερία. Από αύριο ξεκινάει η Άνοιξη. Και από εδώ, από τα Γιάννενα, από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, ξεκινάμε τον αγώνα. Τον αγώνα για να προσδώσουμε στην αυτοδιοίκηση του τόπου μας το θετικό, κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο. Να επαναφέρουμε το θεσμό στις λαϊκές του αναφορές. Τότε που αποτελούσε το αντίβαρο στις αδικίες του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Να δείξουμε στους συμπολίτες μας πως η αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτό που βλέπουν σήμερα, δηλαδή ένας άνευρος βραχίωνας του κρατικού μηχανισμού, ένα δεκανίκι εφαρμογής αντιλαϊκών πολιτικών, το όχημα για την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Να δείξουμε πως είναι ένας χώρος όπου μπορεί και πρέπει να ανθίσει η συμμετοχή και η δημοκρατία. Πως είναι εκείνος ο αμεσοδημοκρατικός θεσμός που θα οργανώνει τις τοπικές συλλογικότητες. Θα οργανώσει την αντίσταση και τους αγώνες στα πεδία της ανάπτυξης, της οικολογίας, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Ξεκινάμε λοιπόν τη μάχη για να προσδώσουμε στην περιφέρεια Ηπείρου τα δικά μας χαρακτηριστικά. Να υλοποιήσουμε τη δική μας πολιτική για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Να μεταλλάξουμε την περιφέρεια Ηπείρου από διεκπεραιωτή τοπικών υποθέσεων και μικρογραφία του κεντρικού κράτους στον καθημερινό συμμετοχικό λειτουργικό μας χώρο. Να διαμορφώσουμε στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στη Θεσπρωτεία και στα Γιάννενα περιφερειακή συνείδηση. Μακριά από πολιτικοποιημένες θλιβερές ατομικότητες. Μακριά από λογικές αυθεντίας. Κόντρα σε πελατειακά συστήματα και αποκεντρωμένη διαφθορά. Και να αναδείξουμε την ισχυρή τοπική μας ταυτότητα. Ξεκινάμε σήμερα τη μάχη να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Να πάρουμε πίσω τη ζωή μας, να την αλλάξουμε και να απορρευθούμε για λιώτικες μέρες. Να συγκρουστούμε με νοοτροπίες που χαϊδεύουν αυτιά, αλλά μας δίνουν την πρωτιά μόνο στη φτώχεια και στην ανεργία. Σήμερα λέμε ως εδώ. Φίλες και φίλοι, είναι σε όλους γνωστό πως έχω δώσει πολλές πολιτικές μάχες από όπου χρειαζόταν κάθε φορά. 20 περίπου χρόνια ήταν η αρχή της διαδρομής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάνει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια μαζί με πολύτιμους φίλους, συντρόφους και συνεργάτες πολλές φορές τα γοητευτικά ταξίδια της πολιτικής επαφής μας με την κοινωνία. Έχουμε δώσει δύσκολους αγώνες για να μεταφέρουμε την πολιτική μας πρόταση σε όλο και περισσότερους. Έχουμε αγωνιστεί για την κατάκτηση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας. Έχουμε ζήσει και συνεχίζουμε να ζούμε την αγωνία να κάνουμε κοινωνικά πλειοψηφικές τις πολιτικές μας θέσεις. Τις θέσεις μας, τις αξίες μας και τις αρχές μας. Ασφαλώς, οι συνθήκες, οι στόχοι, τα πολιτικά προτάγματα και η συγκυρία ήταν κάθε φορά διαφορετικά. Κάθε εκλογική μάχη ήταν αλλιώτικη από τις άλλες. Υπήρχε όμως ένας κοινός τόπος. Όλες τις μάχες τις δίναμε μεθοδικά, σοβαρά, συλλογικά, με εμπιστοσύνη στους συμπολίτες μας. Με όραμα, θέληση, γνώση και καθαρό βλέμμα. Βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις ανάγκες της, αυστηρά και μόνο εκεί. Από την πλευρά μου, δεσμεύομαι πως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα δώσουμε και αυτή τη μάχη. Αλέξη, πριν σε καλέσω στο βήμα, θέλω να σου πω πως η παρουσία σου εδώ σήμερα μας δίνει όθηση και μας δείχνει καθαρά το στόχο. Να είμαστε οι νικητές των εκλογών. Και το βράδυ στις 25 του Μάη, η περιφέρεια Ηπείρου, η περιφέρεια από όπου και εσύ κατάγεσαι, θα γίνει ένα από τα 13 φυτίλια της ανατροπής των καταστροφικών για τη ζωή μας νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα θα θυμόμαστε πως στην πρώτη επίσημη έναρξη του προεκλογικού μας αγώνα για τη διεκδίκηση της περιφέρειας Ηπείρου, είχαμε δίπλα μας τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης της Αριστεράς, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Σας ευχαριστώ.